Με τον πλέον κραυγαλαίο τρόπο αναδεικνύεται η ανάγκη ενίσχυσης των δυνάμεων της Ελλάς στο αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης. Οι αφήξεις τουριστών αυξάνονται με γεωμετρική πρόοδο, όσο όμως και οι απόπειρες αλλοδαπών να ταξιδέψουν παράνομα με πλαστά διαβατήρια. Με τις συλλήψεις που έχουν καταγραφεί μόνο από την 1η Μαΐου μέχρι σήμερα να αγγίζουν πλέον τις 50, το Προεδρείο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ηρακλείου βρέθηκε εκτάκτος χθες στο γραφείο της Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη, ζητώντας αναθεώρηση του σχεδιασμού για την αξιοποίηση των δοκίμων με τους οποίους ενισχύθηκε το τμήμα του αεροδρομίου. Θυμόμαστε όμως ότι πέρυσι ξεπεράσαμε τις 1000 συλλήψεις. Δυστυχώς το αεροδρόμιο του Ηρακλείου είναι μια πύλη εξόδου μεταναστών προς την υπόλοιπη Ευρώπη και τον υπόλοιπο κόσμο, όπως όλα τα αεροδρόμια άλλωστε, αλλά λόγω της μεγάλης επισκεψιμότητας και των πολλών πτήσεων charter είναι ένα παραπάνω κίνητρο για αυτούς και για τους λαθροδιακινητές να χρησιμοποιήσουν το αεροδρόμιο μας. Ο αριθμός τους είναι ικανοποιητικός, όμως δεν μπορούν να αξιοποιηθούν νυχτερινές ώρες, Σαββατοκύριακα και αργίες, οπότε η κίνηση στον Νίκος Καζαντζάκης κορυφώνεται. Ο τουρίστας θα πάει στη χώρα που θα νιώθει ασφαλής, έχει απαιτήσει να είναι ασφαλής, διότι το πληρώνει. Και αυτό είναι και ο ρόλος της αστυνομίας. Ο πρόεδρος και ο γραμματέας της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ηρακλείου μαζί με τον αντιπρόεδρο της ΠΟΑΣΥ συναντήθηκαν τόσο με την κυρία Παπακώστα, όσο τον υπαρχηγό του σώματος και τον προϊστάμενο του επιτελείου του Αρχηγείου της Ελλάς, Ανδρέα Δασκαλάκη, συζητώντας εκτενώς και την ανάγκη για ουσιαστικότερη ενίσχυση του αστυνομικού τμήματος Χερσονήσου, αποσπώντας τη διαβεβαίωση ότι θα στηριχτεί κάθε προσπάθεια για επίλυση των σοβαρών προβλημάτων που προκαλεί η έλλειψη προσωπικού στις υπηρεσίες της Κρήτης. Την ώρα που η εικόνα της αστυνόμευσης έχει άμεσο αντίκτυπο στον τουρισμό, με τους ξένους επισκέπτες να ιεραρχούν ως βασικό ζητούμενο την ασφάλεια. Έγινε σε καλό κλίμα. Πιστεύουμε θα έχουμε ακόμα περαιτέρω ενίσχυση μετά τις επαφές που πραγματοποιήσαμε και για την περαιτέρω ενίσχυση του τμήματος Χερσονήσου, που είναι το αστυνομικό τμήμα το οποίο θα κληθεί να αστυνομεύσει τη μεγαλύτερη σε πυκνότητα τουριστών περιοχή στη χώρα.